Αγαπημένα μου παιδιά, καλημέρα. Πώς είστε, είμαστε καλά? Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας. Ταξίδι λοιπόν στη γεωγραφία σήμερα. Και αυτό που χρειαζόμαστε φυσικά για το ταξίδι στη γεωγραφία, είναι το βασικό μας εργαλείο, είναι ο χάρτης μας. Γιατί γεωγραφία σημαίνει ανακαλύπτω, γιατί γεωγραφία σημαίνει εξερευνώ και φυσικά θα το κάνουμε με τη βοήθεια του χάρτη μας, του χρήσιμου εργαλείου μας. Σήμερα λοιπόν θα χρειαστούμε το γεωφυσικό χάρτη της Ελλάδας και ετοιμαζόμαστε για το ταξίδι στα ποτάμια και τις λίμνες της Ελλάδας. Είμαι σίγουρη ότι όλοι σας έχετε συναντήσει ποταμούς, έχετε γευτεί τα παγωμένα νερά τους και για πάμε να δούμε λιγάκι κάποια πολύ σημαντικά στοιχεία για τα ποτάμια της πανέμορφης χώρας μας. Ποταμοί λοιπόν. Ποια είναι τα μέρη όμως των ποταμών, παιδιά? Πάμε λίγο να τα ξεκαθαρίσουμε, γιατί είμαι σίγουρη πως όλοι τα θυμάστε. Τα μέρη του ποταμού. Από όταν ήσασταν μικροί, σας λέγανε οι δασκάλες σας, από πού είσαι ποταμάκι? Από εκείνο το βουνό. Συνεπώς, όπως θα παρουσιάσουμε στη διαφάνειά μας, το ποτάμι ξεκινάει από τις πηγές. Το πρώτο μέρος του ποταμού είναι οι πηγές. Λέμε, από εκεί πηγάζει το ποτάμι, από εκεί ξεκινά. Οι πηγές λοιπόν του ποταμού βρίσκονται στα βουνά, εκεί όπου οι βροχοπτώσεις και οι χιονοπτώσεις είναι έντονες και που η ροή τους είναι ιδιαίτερα ορμητική. Το έδαφος στο συγκεκριμένο σημείο, στις πηγές των ποταμών, ψηλά στα βουνά, έχει μεγαλύτερη κλίση και έτσι η ορμή του ποταμού είναι μεγαλύτερη. Πρώτο λοιπόν, θα θυμάστε τις πηγές. Δεύτερον, η κυρίως ροή του ποταμού είναι το μεγαλύτερο μέρος του ποταμού, ξεκινάει από τις πηγές και φτάνει στη θάλασσα και στην κυρίως ροή έχουμε την εξής διαδικασία. Αυξάνει το πλάτος του ποταμού, μεγαλώνει το πλάτος του ποταμού και το ποτάμι συναντιέται με άλλους παραποτάμους στις λεγόμενες σύμβολες, στις ενώσεις και δημιουργεί και με άνδρους, στενές τροφές. Άρα, πηγές, από πού πηγάζει το ποτάμι, από πού ξεκινά, την κυρίως ροή και την εκβολή του στη θάλασσα. Η εκβολή είναι το τρίτο μέρος του ποταμού, οι εκβολές προς τη θάλασσα, εκεί όπου το ποτάμι ξεχύνεται στη θάλασσα δημιουργώντας πάρα πολλά στενότερα σημεία και δημιουργώντας και κάποια δέλτα. Στα δέλτα των παραποτάμων συναντάμε πάρα πολύ πλούσια βλάστηση, χλωρίδα και πάρα πολύ ιδιαίτερα είδη ζώων και πουλιών. Έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα τα προσεγγίσουμε και στη συνέχεια. Έτοιμοι για την περιήγησή μας? Ανοίγετε το γεωφυσικό σας χάρτη της Ελλάδος και ξεκινάμε. Πελοπόννησος. Τα βασικότερα ποτάμια της Πελοποννήσου. Έχουμε τον Πηνιό. Τον Πηνιό της Πελοποννήσου, προσέξτε γιατί θα τον συναντήσουμε και αλλού. Έχουμε τον Αλφιό. Έχουμε όμως και τον Ευρώτα. Θέλω να σας δώσω μια πληροφορία για τον Ευρώτα. Ο Ευρώτας είναι ο ποταμός των Σπαρτιατών, των περίφημων Σπαρτιατών. Είναι αυτός που πηγάζει από το όρος στα Ήγετος και είναι αυτός που εκβάλλει προς το Λακωνικό κόλπο. Τα ποτάμια αυτά που σας είπα θα τα έχετε στο μυαλό σας ότι ρέουν στο γεωγραφικό διαμέρισμα της Πελοποννήσου. Ανεβαίνουμε ψηλότερα, παιδιά, στη Στερεά Ελλάδα. Πάμε να δούμε στη Στερεά Ελλάδα τα βασικά μας ποτάμια. Αχελώος, Εύβοινος, Μόρνος, Σπερχιός. Δεν θα σας βομβαρδίσω με πολλές πληροφορίες, γιατί μετά θα κάνουμε τη ζωή μας λιγάκι πιο εύκολη. Πάμε στη Θεσσαλία. Εδώ το βασικό ποτάμι που θα έχετε στο μυαλό σας είναι ο Πηνιός. Ο Θεσσαλικός Πηνιός. Γιατί συναντήσαμε τον Πηνιό, παιδιά, και στην Πελοπόννησο. Ήπειρο θα έχετε στο μυαλό σας τον Αχαίροντα, τον Λούρο, τον Άραχθο. Μακεδονία, κρατήστε το όνομα του Αλιάκμονα, του Λουδία, του Στριμώνα, Θράκη, Νέστος, Εύρος. Παιδιά, τώρα θα κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη, γιατί είναι πολλές πληροφορίες και είναι δύσκολο να τις συγκρατήσουμε. Ποιος είναι λοιπόν ο μεγαλύτερος ποταμός στην Ελλάδα? Πάμε να ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ο μεγαλύτερος ποταμός στην Ελλάδα είναι ο Αλιάκμονας και ακολουθεί ο Πηνιός της Θεσσαλίας. Θέλω να σας δώσω την πληροφορία ότι τα περισσότερα ποτάμια στη χώρα μας πηγάζουν από την οροσειρά της Σπίνδου. Θυμάστε, πηγάζουν. Πηγές ξεκινούν από την οροσειρά της Σπίνδου. Πού όμως καταλήγουν? Θα σας το πω αφού πρώτα σας πω ότι κάποιες συγκεκριμένες εποχές τα ποτάμια στη χώρα μας έχουν πολύ περισσότερο νερό. Ποιες εποχές φυσικά? Το χειμώνα και το φθινόπωρο. Οι βροχοπτώσεις είναι ιδιαίτερες, είναι έντονες και άρα έχουμε πολύ περισσότερο νερό.
Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε, κάνοντας και πιο εύκολη τη δουλειά μας, πού εκβάλλουν, πού ξεχύνονται, σε ποιες θάλασσες ξεχύνονται και έτσι λίγο να τα ξεχωρίσουμε στο μυαλό μας. Έχουμε και λέμε, ο Αλιάκμονας, το μεγαλύτερο ποτάμι της Ελλάδας, μαζί με τον Πηνιό και τον Στριμώνα, εκβάλλουν στο Αιγαίο Πέλαγος. Πάμε στο Ιόνιο Πέλαγος, ποια ποτάμια εκβάλλουν. Έχουμε τον Λούρο, έχουμε τον Άραχθο, έχουμε τον Αχελό, τον Εύβοινο και τον Μόρνο στη Δυτική Ελλάδα, που εκβάλλουν προς το Ιόνιο Πέλαγος. Είδαμε τα ποτάμια που ρέουν στην Πελοπόννησο, σας θυμίζω Πηνιό, Αλφιό, Ευρώτα. Και πάμε τώρα να σας δώσω και μια πολύ σημαντική πληροφορία. Το ξέρατε ότι υπάρχουν ποτάμια τα οποία πηγάζουν από ξένες γειτονικές μας χώρες και εκβάλλουν στο Αιγαίο? Νομίζω ότι κάποιοι από εσάς το ξέρετε. Λοιπόν, Εύρος, ένα παράδειγμα. Αξιός, Νέστος, Στριμώνας πηγάζουν από τις γειτονικές μας χώρες. Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία και Τουρκία και εκβάλλουν στο Αιγαίο Πέλαγος. Θα το έχετε στο μυαλό σας, γιατί είναι πολύ σημαντικό και πάρα πολύ ιδιαίτερο. Θέλω να σας δώσω όμως την πληροφορία για έναν ποταμό της Ηπείρου, τον ποταμό ΑΟ, ο οποίος, παιδιά, κοιτάξτε την ιδιαιτερότητά του. Πηγάζει από την Πίνδο, ξεκινά λοιπόν στα ελληνικά μας εδάφη, διασχίζει την Αλβανία και εκβάλλει, ξεχύνεται στην Αδριατική θάλασσα. Ξεκινάει λοιπόν σε ελληνικό έδαφος και εκβάλλει σε άλλο γειτονικό έδαφος. Νομίζω λοιπόν ότι αυτά, σαν πληροφορίες, είναι αρκετές και πρέπει να μας μείνουν στο μυαλό μας. Θα ήθελα να τα βρείτε όλα στο χάρτη, γιατί σημασία έχει, εκτός από το να τα λέμε, να τα ψάχνουμε, να τα ερευνούμε και να τα ανακαλύπτουμε, όπως είπαμε. Θέλω τώρα να σας δείξω και να σας κάνω να γνωρίσετε και μια ακόμη πληροφορία. Φαράγγια. Εκεί, παιδιά, όπου περνά ένα ποτάμι σε κάποια βαθιά και απότομα σημεία, σε ένα υπέροχο έτσι τοπίο με πράσινο, με υπέροχα φυτά και ζώα, εκεί δημιουργείται το φαράγγι. Μπορεί να έχετε επισκεφτεί φαράγγια, ένα από τα πιο γνωστά και τα πιο δημοφιλή στη χώρα μας, είναι το φαράγγι του Βίκου. Το φαράγγι του Βίκου, το οποίο δημιουργείται από έναν παραπόταμο του Αόου ποταμού, τον Βοηδομάτη. Θα ήθελα λοιπόν να σκεφτείτε όμορφα τέτοια μέρη που ίσως έτσι έχετε επισκεφτεί και να τα συζητήσουμε και να τα σχολιάσουμε στη συνέχεια. Φαράγγια, απότομες χαράδρες, φύση στο μεγαλείο της. Υπέροχα. Και η χώρα μας έχει να επιδείξει πολλά από αυτά. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε με τις λίμνες μας. Και πάμε λίγο να διαχωρίσουμε τη διαφορά ποταμών και λιμνών. Τι είναι οι λίμνες, παιδιά? Είναι κοιλότητες της γης γεμάτες με γλυκό νερό. Κρατήστε το γλυκό νερό, γιατί η σημασία του για τη ζωή μας είναι ιδιαίτερη και πολύτιμη. Η μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας. Είπαμε για τα ποτάμια μας, Αλιάκμονας ο μεγαλύτερος. Πάμε στις λίμνες. Η μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας, για όσους κατάγεστε από τον νομό Αιτωλό Ακαρνανίας, το γνωρίζετε, και είναι η λίμνη Τριχονίδα. Η λίμνη Τριχονίδα στο νομό Αιτωλό Ακαρνανίας, η μεγαλύτερη, με αδερφή της πολύ κοντά τη Λυσιμαχία, και εδώ θέλω να σας δώσω το εξής στοιχείο να σκέφτεστε. Οι περισσότερες λίμνες, φυσικές και τεχνητές, κρατήστε αυτό που λέω, παρατηρούνται και τις συναντάμε στη Δυτική Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή εγώ θα σας μιλήσω και θα επικεντρωθώ για τις φυσικές λίμνες. Φυσικές λίμνες, αυτές που δημιουργεί η φύση, αυτές που δεν έχουν καμία σχέση με την παρέμβαση του ανθρώπου. Είπαμε λοιπόν, λίμνη Τριχονίδα, η μεγαλύτερη λίμνη με τη μεγαλύτερη έκταση στη χώρα μας. Πλούσια σε χλωρίδα και πανίδα. Χλωρίδα, πανίδα, νομίζω τα έχουμε ξανακούσει. Χλωρίδα είναι τα στοιχεία εκείνα των φυτών, η παραλίμνια βλάστηση, τα υδρόβια φυτά, τα οποία συναντάμε κοντά στις λίμνες. Και ειδικά στη λίμνη Τριχονίδα, η παραλίμνια βλάστηση και η χλωρίδα είναι έντονη. Πανίδα. Τι είναι πανίδα, παιδιά, θα μου πει κανείς. Ταξιάρχη, Γιώργο.
Πολύ ωραία. Πανίδα, λοιπόν, είναι τα ζώα που συναντάμε σε μία περιοχή, σε ένα τόπο. Και εδώ, στις λίμνες της Δυτικής Ελλάδας, κυρίως λοιπόν στην Τριχονίδα και τη Λυσιμαχία, υπάρχουν εξαιρετικά είδη πουλιών και ζώων, σπάνια, τα οποία αξίζει να ανακαλύψουμε στα ταξίδια που θα κάνουμε με το νου και που ξέρουμε, ίσως και στην πραγματικότητα. Λοιπόν, είπαμε για την Τριχονίδα, τη μεγαλύτερη λίμνη. Πάμε να γνωρίσουμε μερικές ακόμα λίμνες της Ελλάδας. Θα τις πάμε πάλι βάση γεωγραφικού διαμερίσματος. Στη στερεά Ελλάδα συναντήσαμε, είπαμε, την Τριχονίδα, Λυσιμαχία. Αν όμως πάμε και λίγο χαμηλότερα, θα συναντήσουμε τη λίμνη Ηλίκη, η οποία βρίσκεται στο νομό Βιωτίας και Φθιώτιδας. Πάμε εκτός από τη στερεά Ελλάδα να δούμε λίγο κάποιες λίμνες στη Μακεδονία, Βόλβη, Βεγορίτιδα, πολύ σημαντικές λίμνες, Βιστονίδα στη Θράκη και πάμε στις Καστοριάς, στις Πρέσπες, οι οποίες θέλω να μείνουμε λίγο στις λίμνες της Πρέσπες, Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα. Αυτές οι λίμνες θα είναι πολύ ιδιαίτερες, διότι συναντώνται εκεί τρεις χώρες. Είναι λίμνες που ακουμπούν τη δική μας χώρα, την Ελλάδα, τη χώρα της Αλβανίας και τη χώρα της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας. Είναι το λεγόμενο τριεθνές και πάρα πολύ σημαντικό. Μία λίμνη να ακουμπάει τρεις χώρες. Νομίζω ότι μπορεί αυτή η λίμνη να αποτελέσει το σημείο για την ένωση αυτών των τριών λαών. Είναι δύο λίμνες οι οποίες πραγματικά έχουν πολύ μεγάλη αξία και σημασία και γεωμορφολογικά, αλλά και ουσιαστικά από άποψη του έντονου φυσικού στοιχείου που υπάρχει εκεί, που μπορεί να ενώσει τρεις λαούς. Συνεχίζουμε. Πάμε, παιδιά, τώρα να δούμε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, το οποίο νομίζω θα σας αρέσει πολύ και θα μας γυρίσει λίγο πίσω. Λίγο στη μυθολογία μας. Λίγο σε μύθους και παραδόσεις. Το ξέρατε ότι υπάρχουν λίμνες οι οποίες συνδέονται με την ιστορία και τη μυθολογία μας? Ένα όνομα θα σας πω και για να σας ακούσω. Αν ακούσετε τη λίμνη Στυμφαλία που υπάρχει στην Πελοπόννησο, σας θυμίζει κάτι? Κατευθείαν, ε! Βέβαια σας θυμίζει. Σας θυμίζει τις περιπέτειες και τους άθλους του Ηρακλή με τις στυμφαλίδες όρνηθες στη λίμνη Στυμφαλία της Πελοποννήσου. Και βέβαια, λένε, και θα σας το θυμίσω αυτό, ότι οι στυμφαλίδες όρνηθες υπήρχαν εκεί στην περιοχή λόγω των στάσιμων νερών. Τα στάσιμα νερά σε μία λίμνη τα ονομάζουμε και έλος. Και τα στάσιμα νερά που μαζεύονταν και δημιουργούσαν έτσι μυρωδιές και ακαθαρσίες στη λίμνη, λέγανε ότι ήταν υπεύθυνα και για μία ασθένεια, την ελονοσία. Διώχνοντας λοιπόν αυτά τα πουλιά, τις στυμφαλίδες όρνηθες ο Ηρακλής, ίσως έδιωξε και την ελονοσία. Πάμε λοιπόν σε άλλη μία λίμνη που αξίζει έτσι να θυμηθούμε και η οποία στηρίζεται και συνδέεται σε παραδόσεις της ιστορίας μας, η λίμνη των Ιωαννίνων. Η Παμβότιδα. Παμβότιδα λίμνη, η λίμνη των Ιωαννίνων, για την οποία έχουν ακουστεί πολλά. Λέγεται και λίμνη της Κυραφροσύνης, γιατί σε αυτή έριξε ο Αλίπασσας, ο αρχηγός των Τούρκων επί Τουρκοκρατίας, την Κυραφροσύνη μέσα στα νερά της. Δύο λίμνες, λοιπόν, στηρίζονται στις παραδόσεις, στην ιστορία μας, στη μυθολογία μας και αξίζει να το προσεγγίσουμε. Πάμε τώρα σε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, που επίσης μπορεί να το έχετε ακούσει. Το ξέρατε ότι στις εκβολές των ποταμών πολλές φορές δημιουργούνται ρηχές περιοχές, οι οποίες αναμειγνύουν το γλυκό νερό των ποταμών με το θαλασσινό νερό? Και εκεί, ξέρετε, παιδιά, τι δημιουργούν? Για να μου πείτε λίγο, να μην μιλάω μόνο εγώ. Αναμειγνύουν, σας είπα, το γλυκό νερό και το θαλασσινό νερό. Μπράβο, Γιώργο, τις λιμνοθάλασσες! Μία από τις πιο σημαντικές λιμνοθάλασσες που αξίζει να προσεγγίσουμε σήμερα είναι η λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου. Εκεί θα συναντήσετε μεγάλη δραστηριότητα σε ιχθυοκαλλιέργειες και εκεί θα συναντήσετε μια ιδιαίτερη και σπάνια ομορφιά. Οι ψαράδες, πάνω σε πολύ πολύ μικρές βάρκες, πηγαίνουν για το ψάρεμά τους εκεί. Βρίσκουν ιδιαίτερα είδη ψαριών και εκεί υπάρχει και κάτι πάρα πολύ ξεχωριστό.
υπάρχουν σπίτια πάνω στη λιμνοθάλασσα. Οι λεγόμενες πελάδες. Όσοι το έχετε επισκεφτεί, νομίζω το ξέρετε. Όσοι όχι, νομίζω ότι πρέπει να το κάνετε. Αξίζει ιδιαίτερα. Εδώ λοιπόν, παιδιά, κάπου ολοκληρώνεται η μεγάλη μας περιήγηση στα ποτάμια και τις λίμνες της Ελλάδας. Ας μας μείνουν τα μεγαλύτερα, ας μας μείνουν από πού πηγάζουν, πού ξεκινούν και πού εκβάλλουν και ας μας μείνει ότι πραγματικά η χώρα μας έχει να επιδείξει τόσο μεγάλη και ιδιαίτερη ομορφιά σε ό,τι αφορά τη φύση, σε ό,τι αφορά τη χλωρίδα, την πανίδα, που αυτό νομίζω τα λέει όλα και μας κάνει ιδιαίτερα πλούσιους. Παιδιά, τα λέμε την επόμενη φορά. Ψάξτε τα στο χάρτη, ανακαλύψτε τα στο χάρτη, κοιτάξτε τα πολύ προσεκτικά, γιατί μόνο έτσι θα σας μείνουν.